μύδια στραγανάκι, κάτι ροκροκέτες, μια μπατζάρια σκορδαλιά, ένα τζατζίκι, λίγο παστούρμα, ένα ταψί μπακλαβά και μισό καρπούζι. Τα έφαγε ο Ζήσης και έπεσε κάτω ξερός, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα μετά. Ζήση, θυμάσαι, θυμάσαι, κοιμάσαι. Ζήση, γιατί δεν μιλάς, ντρέπεσαι. Πες και εσύ, Ζήση, πες και εσύ, Ζήση. Όλα εγώ δεν τα λέω. Πες, γιατί δεν μιλάς, ντρέπεσαι. Μια άλλη φορά είχα βάλει μια ποικιλία με κρεατικά, γιατί ήταν μεγάλη παρέα. Πάμε σε πιο δύσκολες ερωτήσεις. Παίζουμε για 50.000 ευρώ. Ίσα, μετά το θάνατο του πρώτου σου άντρα, παντρεύτηκε στον Ηλία. Ναι. Αυτό είναι γιατί τον χώρισε. Γιατί ήταν βρωμιάρης. Σοβαρά. Ναι, είχε τσακωθεί με το αφρόλτα, το σαμπουάν, το αποζημητικό, με το μπάνιο είναι ακόμα στα δικαστήρια. Αφού άμα ήθελα να κρύψω κάτι, το έβαζα κάτω από το σαπούνι. Αλήθεια! Ναι, μου έλεγε τι είμαι για να πλένουμε κάθε μέρα πιάτο. Τουλάχιστον είχε χιούμορ. Ό,τι να σου πω, το καλύτερο αστείο του ήταν να την αμολάει μπροστά μου και να λέει γελώντας: «Ωχ, πάτησε ένα πατραχάκι!» Τρίτη ερώτηση! Έλα καλέ, σταμάτα, γιατί το κάνεις τώρα αυτό, επίτηδες. Επίτηδες. Αυτό είναι το δεύτερο άντρα σου, τον Ηλία. Τον συναντάς και τώρα που είσαι παντρεμένη. Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Θα την εσφάξω. Όχι. Ψέμα. Ναι. Αλήθεια. Όχι. Ψέμα. Ναι. Καταστάλαξε κάπου μισουγά το τι έχεις και δεν έχεις. Καριό. Ξεκο... Άρα, μας έχεις φτιάξει βραδιάτικα. Ναι. Αλήθεια. Μην το αλλάξεις. Το συναντάω τυχαία στο δρόμο. Στο σοκάκι με τα πετρόχτιστα. Στην οδό Σούτσου και Τσάτσου γωνία. Μπροστά από τον παπουτσάρικο του Τσάτσαρη. Δίπλα στο πατσατζίδικο του Τσιφιόγκουρα. Και λέτε απλά ένα γεια ή κάνετε και κάτι παραπάνω. Ω, λέμε απλά ένα γεια. Επ. Καλά μαρτυριάρι. Εντάξει, κάνουμε και κάτι παραπάνω. Θα την εσπάξω! Κύριε Μαφιλαράκο, μην πας και τίποτα. Την υγειά μας να έχουμε πάνω απ' όλα. Την υγειά μας και όλα τα άλλα. Τίσα, αισθάνεσαι αρκετά ξεφτυλισμένη. Καθόλου. Θα φύγεις δηλαδή με 50.000 ευρώ ή συνεχίζεις για τις 100.000. Τι κάνουμε, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Εσείς ό,τι πείτε, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Συνεχίζω. Τίσα, μετά τον Ηλία παντρεύτηκε σε έναν Ελληνοϊταλό, τον Λουίτζι. Ναι, τον αδερφό του Σιλβέστρο. Μα αυτό γιατί χώρισες. Γιατί ήταν μετροσέξουαλ. Μετροσέξουαλ, τι είναι αυτό καλέ. Καλά δεν έχεις ακούσει. Είναι το νέο μοντέλο του άντρα που αποτριχώνεται, βγάζει τα φρύδια του, βάζει κρέμες στο πρόσωπο, παρακολουθεί τη μόδα. Πώς ήταν ο Ανέσης Βλάχος παλιά. Ναι. Καμία σχέση. Και. Τι και, όλα καλά μέχρι την πρώτη νύχτα του γάμου. Βγάζω τον ηφικό, βγάζει το σακάκι. Βγάζω το κομπινεζόν, βγάζει το παντελόνι. Το κοιτάζω, με κοιτάζει. Αυτό ήταν. Φοράγαμε την ίδια κοιλότητα σε άλλο χρώμα. Μου λέει καλά, μωρή, που τι βρήκε στη Βέραμαν. Έφαγα με τα Victoria's Secret στη Νέα Υόρκη, μόνο σε σωμόν την είχανε. Από τότε δεν ξαναείδα. Μάλλον ψάχνει το κιλοτάκι το Βέραμαν, γιατί δεν ήταν Βέριμαν, καταλαβαίνει. Τέταρτη ερώτηση. Έλα, καλέ, σταμάτα το αστείο. Έχει πάει με άλλου άντρε, όσο είσαι παντρεμένη με το Ζήση. Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Θα την εσφάξω! Ηρέμησε, Ζήση. Και δεν μου λες είναι πολύ. Τι έγινε, δεν θες να απαντήσεις. Όχι, μετράω. Μου δανείς ένα χέρι. Κάτσε για να μην μπερδευτώ. Με τον Κώστα που έχει το συνεργείο απέναντι, με τον βοηθό του, με τα παιδιά από το Βουλκανιζατέρ, με την παρέα της Φεγγαρόπετρας, με ένα Κινέζο πέρσι, με ένα Πέρσι πρόπερσι. Το καλοκαίρι που είχα πάει διακοπές στη ζούγκλα του Αμαζονίου,
Είχα πάει με έναν Άγγλο, ένα Γάλλο, ένα Ιταλό και ένα πόντιο. Μόλις είχαν πέσει. Ε, τώρα θα την εσφάξω! Συγγνώμη, φταίω εγώ. Είχαμε βάλει τους όρους μας πριν το γάμο. Τι όρους είχατε βάλει, δηλαδή? Να, μου είχε πει ο κύριος από εδώ. Καφέ κάθε πρωί στις 7 πιω, δεν πιω. Εφημερίδα κάθε πρωί στις 11 διαβάσω, δεν διαβάσω. Φαΐ κάθε μεσημέρι στις 2 φάω, δεν φάω. Ζεστό νερό κάθε απόγευμα στις 7 πληθώ, δεν πληθώ. Και εγώ του είχα πει, σεξ κάθε βράδυ στις 9 έρθεις, δεν έρθεις. Φταίω εγώ και σιγά το σεξ που κάνει. 2 λεπτά και αυτό είναι όλο. Γιατί λίγα είναι τα 2 λεπτά. Το ξέρεις ότι τα ελάφια φτάνουν στο οργασμό σε 15 δεύτερα. Όν σου λέει κάτι αυτό. Ναι, αλλά τα ελάφια έχουν κάτι κέρατα, νο. Όν σου λέει κάτι αυτό. Αλήθεια, Τίσα. Μιλάς στο Ζήση όταν κάνετε έρωτα. Ναι, μιλάω. Και τι του λες? Ει, ξύπνα. Ει, ξύπνα, ρε, μοσχάρι. Εσένα ποια φράση δεν σ' αρέσει να ακούς από το Ζήση όταν κάνεις έρωτα? Γυναίκα, γύρισα σπίτι. Πάντως σ' αρέσει το σεξ? Ναι, πολύ. Να σου πω κάτι. Μπορώ να πω κάτι εμπιστευτικά στην κυρία Ευγενή? Είμαι πολύ οργασμικό άτομο. Για να καταλάβεις, κάθε φορά που φτερνίζομαι έχω και έναν οργασμό. Σοβαρά? Παίρνεις κάτι γι' αυτό? Ναι, πιπέρι. Ήτανε πολλαπλός. Και να σου πω και κάτι άλλο. Στο σεξ μ' αρέσει πολύ η στάση κεμπάπ. Ποια είναι η στάση κεμπάπ? Κάθεσαι εσύ στα 4, έρχεται άλλος από πίσω και μπαπ. Κατάλαβες? Και μ' αρέσει πολύ και η σις κεμπάπ, την έχεις ακουστά, σις κεμπάπ. Όπως εσείς τα 4 και ο άλλος από πίσω κεμπάπ, ο άλλος περιμένει δίπλα, λες σις κεμπάπ σε λίγο. Και μόλις έρθεις στη ράτου, εξυπηρετεί το κύριος, παίρνεις την παραγγελία από πριν, κατάλαβες? Και όλα με λίγα άλλα. Πάντως γενικά έχεις μία έφεση στο ερωτικό παιχνίδι. Ναι, μ' αρέσει πολύ. Να υποθέσω δηλαδή ότι έχεις πάρει μέρος και σε ομαδικό σεξ. Ναι, αλλά μην ρωτήσεις ποια ομάδα ήτανε. Δεν θυμάμαι. Το μόνο που θυμάμαι ήταν 18 άτομα και ο ένας από αυτούς ήταν ξένος αυτός. Δεν συμμετείχε γιατί δεν του είχε έρθει ακόμα πράσινη κάρτα. Αυτό το ξέρει ο άντρας σου? Και ότι δεν του είχε έρθει πράσινη κάρτα. Όχι, εννοώ τη συμμετοχή σου στο όργιο. Όχι, δεν το είπα ποτέ, γιατί μπορεί να θύμωνε. Θα την εσφάξω! Να είδες που στο είπα. Ήρεμα, φιλαράκο, την υγειά μας να έχουμε πάνω απ' όλα. Την υγειά μας και όλα τα άλλα. Μπράβο, τι στα 18 άτομα αντέχεις πάντως. Καλά, παλιά έγινε αυτό, έτσι. Τι κάνει έτσι? Έχετε κανένα κουταβάκι νηστικό? Γιατί το ακούω από αληχτά. Πρέπει να το ταΐσετε, γιατί αυτό αληχτά όλο το 24ωρο. Τι κάνει, κλαίει? Πάει καλά? Να σας πω, μη στεναχωριέστε. Παλιά έγινε αυτό. Μην ανησύ. Ναι, μην κάθεστε έτσι, γιατί μπορεί να έρθει άλλος από πίσω και μπαπ. Να μας περάσει σουβλάκι και τις δύο. Έτσι θα κάνει το κρεατάκι και εγώ το ξύγκι. Σας καλοάρεσε η ιδέα, βλέπω. Αχ, έτσι έκανα κι εγώ στην αρχή με τα 18 άτομα. Μόνο, αχ, πρόλαβα να πω μετά. Κουβέντα δεν είπα. Καραβιές έβγαζα. Άναρθες. Αχ, αχ. Γιατί χαιρετάει τη μαμά, θα φύγει ταξίδι και δεν μου έχει πει τίποτα κρυφά από μένα.